ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού και εννοούσε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Κτλ. Βρισκόμαστε στο 1843 και με πλάγια στοιχεία οδηγείται και ο Μάρξ και ο Έγγελς από το άρωμα στο όπιο, δηλαδή στον αναστεναγμό του καταπιεσμένου πλάσματος ή αν θέλετε σε αυτό που ο ίδιος πάλι πλαγιάζει στη διαμαρτυρία εναντίον της πραγματικής αθλειότητας. Πώς περνάμε από τον συγκεκριμένο άνθρωπο στον κόσμο του, πώς έχουμε μια αντιστραμμένη συνείδηση και επομένως συγκροτείται μια κατανόηση της ανθρώπινης ουσίας που μερικές φορές δεν έχει καμία σχέση και με την πραγματικότητα. Με άλλα λόγια, το θέμα είναι να μετατρέψουμε την κριτική της θεολογίας σε κριτική της πολιτικής.